καλησπέρα σας. Είμαστε στην πρώτη τελευταία συνάντηση πρώτων εορτών. Την άλλη Πέμπτη, αν θέλει ο Θεός, θα κλείσουμε τον κύκλο για φέτος, για το 2022. Θα κάνουμε το break μας και μετά τις γιορτές, μετά τα Θεοφάνεια. Νομίζω είναι 6 Ιανουαρίου, Πάτερ Σπυρίδων, Θεοφάνεια, οπότε πάει Πέμπτη, άρα 13. Όχι Τρίτη και 13, Πέμπτη και 13. Θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε τον πατέρα Αντώνη που γίνει ακόμα Πέμπτη. Εδώ, είτε παρόν είτε απόν, η κάμερά του είναι παρούσα. Κυριολεκτικό αυτό. Και κάνουμε τη δεύτερη συνάντηση απόψε πάνω στην βίβλο Βασιλοφίλου και Ιωάννου. Προσπαθώντας, αφού έχουμε ολοκληρώσει έναν κύκλο που έχει να κάνει με την αρχαιολογική παράδοση, να δούμε την ασκητική διάσταση της ζωής, το πόσο άνθρωπος μπορεί να φύγει από το εγώ του και να μπει στην προοπτική του εμείς, κάτι που για μας τους ανθρώπους της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη κάναμε τα εισαγωγικά την προηγούμενη φορά, μιλήσαμε για την Βίβλο Βασιλοφίλου και Ιωάννου, είπαμε την πρώτη συνάντηση με την ελευθερία του θελήματος. Σήμερα θα δούμε κάποια στοιχεία που κρίνουν ουσιαστικά τον πολιτισμό μας και του δίνουν μια διαφορετική προοπτική. Πάντα στην προοπτική της πνευματικότητας, βεβαίως. Θυμίζω ότι οι γέροντες Βαρσανούφιος και Ιωάννης είναι έγκλειστοι, δεν συναντούν ανθρώπους, αλλά μονάχα ο Αβάς Δωρόθεος ή ο Δωσίθεος ή ο Ηγούμενος κάποτε πηγαίνουν στο κελί τους και τους μεταφέρουν γράμματα, πιστολές δηλαδή, από κάποιους μοναχούς ή ανθρώπους που έχουν ανάγκη και εκείνοι τι κάνουν, τους απαντούν και τους δίνουν την διάσταση που είναι πραγματικά πολύ σπουδαία. Σήμερα λοιπόν θα δούμε μερικά στοιχεία τα οποία δίνουν μια άλλη προοπτική στον τρόπο που η πίστη βλέπει τον κόσμο, θα έλεγα και τον πολιτισμό μας. Ένας γέροντας Αιγύπτιος ήρθε να μείνει στο μοναστήρι που ήταν οι πατέρες και έγραψε γράμμα προς τον μεγάλο γέροντα στην αιγυπτιακή γλώσσα, διότι και ο μέγας γέροντας ήταν Αιγύπτιος, ζητώντας την ευχή του και να του γράψει λόγια για την ωφέλεια της ψυχής του. Και ακόμα έγινε δυνατόν να αξιωθεί να τον συναντήσει και να μιλήσει μαζί του. Και ο γέροντας του έστειλε απόκριση στα ελληνικά που έχει ως εξής. Επειδή έβαλα στον εαυτό μου τον περιορισμό να μην γράψω με το χέρι μου σε κανέναν, αλλά να στέλνω την απάντηση μέσω του Αβά Σελίδου, του Ηγουμένου, γι' αυτό δεν σου έγραψα στα ελληνικά. Αλλά αναγκάστηκα να του υπαγορεύσω να σου γράψει στα ελληνικά. Διότι δεν γνωρίζει να μιλάει ελληνικά ο Αβά Σελίδου. Ο γέροντας Βασιλόφιος ήξερε και τα αιγυπτιακά και τα ελληνικά. Αν λοιπόν στα γράμματά σου με ονόμασες αγαπητό σου και πατέρα, κατά την ευλογία και χάρη του Κυρίου μας, και αν είμαι πατέρας ο οποίος γνωρίζει τον κόπο και τις ανάγκες και τον κίνδυνο της ψυχής όπως έγραψες, σου δίνω εντολή να μην με ενοχλήσεις σχετικά με το να με συναντήσεις και να συνομιλήσεις μαζί μου. Διότι όσο ζω, δεν θα κάνω ευνοιοκρατική διάκριση σε άνθρωπο. Αλλά αν ανοίξω σε σένα, τότε θα ανοίξω και σε όλους τους άλλους. Εάν όμως δεν ανοίξω σε σένα, ούτε και στους άλλους θα το κάνω. Εδώ λοιπόν ο Αβάς Βαρσανούφιος ουσιαστικά μας δείχνει το απροσωπόληπτο. Δηλαδή όταν έχεις κάποιες αρχές πνευματικές στη ζωή σου και βέβαια ο ασκητής αυτός έχει επιλέξει τον εγκλεισμό, έχει επιλέξει όχι την ακοινωνισία με τους ανθρώπους. Σας θυμίζω αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Δεν είναι ακοινωνητός, αλλά δεν θέλει να συναντά ανθρώπους, γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο τι κάνει, φεύγει από την αποστολή του. Όμως δεν διστάζει, επειδή αγαπά, να απαντά στις ερωτήσεις των ανθρώπων. Και αυτό δείχνει ότι δεν είναι ακοινωνητός. Προσέχει για αυτούς, απαντά στις δυσκολίες τους, στα ερωτήματά τους. Αλλά δεν θέλει να τους βλέπει πρόσωπο προς πρόσωπο, διότι γνωρίζει ότι η πολλή συνάντηση φέρνει και φιλιαρία και αποτραβιέται έτσι ο ασκητής από τον τελικό του σκοπό. Και μας λέει κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ότι δεν θα κάνω διακρίσεις σε κανέναν. Δηλαδή έχω αυτή τη γενική αρχή, αυτή τη γενική αρχή θα τηρήσω. Και θα την τηρήσω για όλους. Δεν μ' αρέσει εσύ. Δεν σε δέχομαι, αλλά εσύ μ' αρέσει, σε δέχομαι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
Και σου το γράφω αυτό επειδή και εσύ μου έγραψες. Κάνε μου άξιο να γνωρίσω την πραότητά σου και γίνε σπλαχνικός για την ταλέπορη ψυχή. Και ενώ πάλι σε άλλο σημείο της επιστολής σου λες ότι η αμαρτωλότητά μου με χώρισε από σένα, το δεσπότη μου. Εγώ όμως μέχρι τούτη την ώρα, με τη χάρη του Χριστού, του Υιού του Θεού, δεν αισθάνομαι χωρισμένος από σένα, αλλά είμαι πάντοτε με την αγάπη σου εν πνεύματι. Τι ωραία φράση εδώ πέρα αυτή. Ετούτος λέει ότι επειδή δεν σε βλέπω, έχουμε χωρίσει. Επειδή δεν μου απαντάς με τον τρόπο που θέλω εγώ, δεν είμαστε καλά, η σχέση μας δεν πάει καλά. Και το απαντάω ο γέροντας, έχω πάντως δεν αισθάνομαι χωρισμένος από σένα, γιατί εξακολουθώ να σε αγαπώ. Εσύ μπορεί να μην αισθάνεσαι καλά, αλλά εγώ όμως δεν έχω πρόβλημα. Σε αγαπώ. Και όμως δεν αισθάνομαι χωρισμένος. Η αγάπη φέρνει τους ανθρώπους κοντά και όχι κατά ανάγκη ότι πρέπει να είμαστε τέτοιοι καλά μαζί. Είναι το τρόπο που ανασταίνει με τον άλλον. Και στο τέλος λέει μου γράφεις στο ίδιο γράμμα «Εύχου για τις αμαρτίες μου». «Εύχου» σημαίνει «προσεύχου». Και εγώ το ίδιο σου ζητώ. «Εύχου για τις αμαρτίες μου». Σκεφτείτε τώρα ο γέροντας, ο μεγάλος, ο έγκλειστος, ο αγιασμένος, λέει σε αυτόν τον μοναχό και συνέχιση για τις δικές μου αμαρτίες. Δείχνω ταπεινώσεως, αλλά και ταυτόχρονα επιγνώσεως. Ότι όπως θέλετε λέει να κάνετε εσάς οι άνθρωποι, έτσι λέει να κάνετε κι εσείς και για αυτούς, λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Εγώ ως τώρα και είμαι ο ταλέπορος και πιο μηδαμινός από όλους τους ανθρώπους, πάντως όμως κάνω εκείνο που μπορώ για χάρη εκείνο που λέει να προσεύχει στο ένας και τον άλλο για να θεραπευθείτε. Εγώ προσεύχομαι, του λέει, για εσένα και για όλους τους άλλους. Κάνε εσύ το ίδιο για μένα. Το πρόβλημά σου δεν είναι να με συναντήσεις. Το πρόβλημά σου πρέπει να είναι αν θα προσεύχεσαι για μένα, να με αγαπάς σε πράκτος. Προσευχή ως αγάπη, ένα μεγάλο θέμα αυτό. Και δύσκολο θέμα. Γιατί τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι θέλουμε έμπρακτες αποδείξεις. Θυμάμαι παλαιότερα μια φράση στον τοίχο της Παναγίας του ξένου Πάτρε Σπύρου. Ο κόσμος λέει δεν αλλάζει με προσευχές. Θυμάσαι που τα πάθαμε, τα ξεβάθαμε. Γιατί όμως το λένε αυτό, ο κόσμος δεν αλλάζει με προσευχές. Διότι οι άνθρωποι είμαστε ακτιβιστές. Θέλουμε εδώ και τώρα να αλλάξουν τα πράγματα. Και δεν εμπιστευόμαστε το θέμα του θέληματο. Και ίσως ο κόσμος μπορεί να μην αλλάζει με προσευχές. Αλλάζουμε εμείς όμως με προσευχές. Όταν μάθεις να προσεύχεσαι, μαθαίνεις τα όρια σου. Ταπεινώνεσαι. Γυρίζεις λίγο στον εαυτό σου. Και μπορεί ο δίπλος σου να μην άλλαξε, αλλά να αλλάξεις εσύ. Υπάρχει ελπίδα να αλλάξει και ο δίπλος σου. Αν δεν αλλάξεις εσύ, δεν θα αλλάξει ο δίπλος σου, ο κόσμος να χαλάσει. Αδελφέ, λέει, είμαστε ξένοι. Ας γίνουμε ξένοι. Και ας μη θεωρούμε τους εαυτούς μας κάτι. Και ας μη μας λογαριάζει κανένας και θα είμαστε αναπαυμένοι. Εδώ τώρα είναι μια φράση κλειδί για τους καιρούς μας. Οι άνθρωποι σήμερα μετράμε την αποδοχή μας για να είμαστε καλά. Δηλαδή, βάλτε τη φιλαρέσκειά μας πρώτα απ' όλα. Κοιτάμε τον εαυτό μας, το πρόσωπό μας, τα ρούχα μας, τα μαλλιά μας, την εξωτερική μας εμφάνιση. Θέλουμε να μας προσέξουν, γιατί το έχουμε ανάγκη αυτό. Θα πείτε κακό είναι, όχι. Αλλά τι μας αναπαύει να μας αποδέχονται οι άλλοι, μας αναπαύει ή ο Θεός. Μας αναπαύει το προς καιρό ή το αιώνιο. Μας αναπαύει το να αγαπούμε ή το να μας προσέχουμε. Η φιλαρέσκειά μας όμως μας λέει ότι τι. Άμα δεν σε προσέξουν σε τίποτα. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα, σήμερα σε αυτό στηρίζονται. Στην ανάγκη του ανθρώπου να τον προσέξουνε. Πολλές φορές οι πιτσιρικάδες κάνουν φασαρία στη ζωή τους. Στην τάξη, ας πούμε, του σχολείου, στο σπίτι, στις παρέες. Για να δηλώσουν ότι είναι παρόντες. Και ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να τους προσέξουν. Στο 99% των ζωηρών παιδιών υπάρχει αυτή η δίψα για προσοχή. Και θα πει κάποιος δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Το
Το θέμα όμως είναι πόσο εγωκεντρικό είναι αυτό. Κληθήκαμε για να μας προσέχουνε ή κληθήκαμε για να προσέχουμε. Αν η έγνοια σου είναι πώς θα σε προσέξει ο άλλος, τότε στην πραγματικότητα έχεις παραθεωρήσει το πώς θα προσέξεις εκείνο. Πάρτε τον έρωτα και τη σχέση. Αν εγώ περιμένω από τη γυναίκα μου να με προσέξει, δεν θα την προσέξω ποτέ. Αν κάνω το βήμα όμως να την προσέξω εγώ, θα με προσέξει και αυτή. Και αν δεν με προσέξει, αυτή θα έχει το κρίμα. Αν όμως εγώ τα περιμένω στο χέρι όλα έτοιμα και δεν προσέχω τον άλλον με την έννοια της αγάπης, τότε είμαι ένας εγωκεντρικός άνθρωπος ο οποίος θεοποιώ σε βάθος χρόνου ή και σύντομα τον εαυτό μου, με αποτέλεσμα τι, ο άλλος να μην γεννιέται μέσα μου. Πώς θα γεννηθεί αφού τα πάντα είμαι εγώ. Και έχει το Αββάς να κάνει ένα βήμα ακόμη περισσότερο και λέει, είμαστε αναπαυμένοι κι ας μη μας λογαριάζει κανένας. Προσέξτε τη φράση. Δεν λέει, δεν μας λογαριάζει κανένας και είμαστε αναπαυμένοι. Προσέξτε, έχει ένα και ας μη μας λογαριάζει κανένας και θα είμαστε αναπαυμένοι. Δηλαδή, τι κάνει ο Αββάς. Δεν θεωρεί ότι το να σε φτύνουνε, εντάξει, αυτό είναι μια χαρά. Όχι. Αλλά ακόμα κι αν δεν σε προσέχουνε, ακόμα κι αν δεν σε λογαριάζουνε, αν είσαι αναπαυμένος κατά Θεόν που σημαίνει δεν θεωρείς τον εαυτό σου κάτι, γιατί ξέρεις ότι απέναντι στο Θεό ό,τι και να κάνεις δεν είσαι πολλά, ίσως και τίποτα. Είναι αυτό το αρχαιολογικό γερόντισα, εν είδα που δεν είδα που έλεγε ο Σοκράτης. Όσο μαθαίνεις τόσο καταλαβαίνεις αυτά που δεν ξέρεις. Οι άνθρωποι σήμερα τι κάνουμε. Κάνουμε θόρυβο για τον εαυτό μας. Ανεβάζουμε τις αναρτήσεις μας. Ζητάμε από τους άλλους να πούνε ναι, μπράβο, αυτό που κάνεις είναι το σωστό. Είσαι ο καλύτερος, η καλύτερη. Ο ομορφότερος, η ομορφότερη. Ο χαρισματικότερος, η χαρισματικότερη. Έχεις πάντα δίκιο, ό,τι και να συμβεί σε αυτήν εδώ τη ζωή. Με αποτέλεσμα να μην είμαστε ποτέ αναπαυμένοι. Γιατί πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα αμφισβητούν αυτό το πράγμα. Δεν θα είσαι ποτέ αναπαυμένος έτσι. Και ας μη μας λογαριάζει κανένας και θα είμαστε αναπαυμένοι, λέει ο Γέροντας, ο Άγιος. Δεν πειράζει αν δεν μας λογαριάζουν. Μπορούμε να αγαπάμε. Μπορούμε να αισθανόμαστε ότι απέναντι στο Θεό τελικά τίποτα δεν είμαστε απέναντι στο Θεό. Και να έχουμε τελική του αγάπη και να είμαστε ταπεινοί. Το μέτρο μας είναι η ταπείνωση μας. Αναπαυμένους θες. Αν δεν, άστο καλύτερα. Αφού λοιπόν ήρθες στο μοναστήρι μας, αγωνίσου σκληρά να κάνεις υπομονή. Διότι λέει, ο υπομείνας εις τέλος ούτως και σωθήσετε. Πάνω απ' όλα, άλλη μεγάλη φράση, αγωνίσου να γίνεις νεκρός για κάθε άνθρωπο και θα σωθείς. Εδώ πάλι η ασκητική παράδοση βάζει μια αντίθετη άποψη από ό,τι ο κόσμος μας. Κι όμως είναι σοφή αυτή η άποψη. Αγωνίσου λέει να γίνεις νεκρός για κάθε άνθρωπο. Τι σημαίνει νεκρός για κάθε άνθρωπο. Να μην σε αισθάνεται ο άλλος very important person. Who are you? Who am I? Γιατί δεν με υπολογίζεις? Αν αισθάνεσαι νεκρός για κάθε άνθρωπο, ότι τελικά πως ό,τι και αν κάνεις για τον άλλον, δεν μπορείς να φτάσεις στην αγάπη, στην τελειότητα. Δεν μπορείς να φτάσεις να είσαι αυτό που θέλει ο άλλος. Όχι γιατί δεν προσπαθείς,
αλλά γιατί ξέρεις ότι απέναντι στους εγωπαθείς ανθρώπους και εγωκεντρικούς ανθρώπους, ποτέ ό,τι και αν κάνεις δεν θα φτάνει. Είναι αυτό που λέμε, 100 καλά κάνεις, ένα όχι λες και είσαι τι, ο χειρότερος από όλους. Αν δεν πεις ναι σε όλα, δεν. Και επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει, κάποια στιγμή θα γίνεις ένα τίποτα. Αν λοιπόν δεν πιάσεις από την αρχή τη ζωή σου, δεν πιάσεις, παρακαλώ, το ξαναλέω, από την αρχή τη ζωή σου να πεις ότι πορεύομαι παλεύοντας για αυτό που πιστεύω. Πορεύομαι προσευχόμενος. Πορεύομαι αγαπώντας χωρίς να περιμένω την επιβράβευση του άλλου. Άρα είμαι νεκρός για αυτό, είτε υπάρχω είτε δεν υπάρχω, καμία σημασία δεν έχει για μένα. Αυτό το στοιχείο τι μας δίνει τη δυνατότητα να σωθεί. Και πες το λογισμό σου, πέθανα και βρίσκομαι στον τάφο. Φαντάσου λοιπόν ότι πέθανες και βρίσκεσαι στον τάφο. Ανά πάσα στιγμή είναι αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός για το στασίδι του. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός έλεγε ότι αυτό το στασίδι σου είναι ο τάφος σου. Το είχε πει και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στον ανθρωπιστήριο λόγο του, πατέρα Αντώνη, αν θυμάσαι. Δηλαδή κάθεσαι εδώ και λες, τώρα πέθανε, το στασίδι είναι ο τάφος μου. Άρα ποιος είμαι τελικά, πού είναι η δύναμή μου. Πού είναι η επάρξή μου, πού είναι το εγώ μου. Οι άνθρωποι έχουμε λογισμούς και τυραννιόμαστε από αυτούς γιατί νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι. Γι' αυτό τυραννιόμαστε από τους λογισμούς μας και μας βασανίζουν οι λογισμοί μας. Συνέχεια μας βασανίζουν. Για τον άλλον, για τη ζωή, για τον κόσμο. Πες ότι πέθανες και βρίσκεσαι στο τάφο. Και δεν σε ενοχλεί κανένας. Και δεν ενοχλείς κανέναν. Αφού όμως έχεις δώσει την καρδιά σου με αγάπη για όλους, χωρίς να περιμένεις από τον άλλο να σου πει μπράβο και ζήτω. Πέθανα και βρίσκομαι στον τάφο. Έχει κι άλλη ερμηνεία ο λόγος αυτός. Του έχει. Πέθανα ως προς το κακό. Πέθανα ως προς την αμαρτία. Και βρίσκομαι στον τάφο. Δηλαδή, είμαι νεκρός ως προς το θέλημα, νέκρωσα το ίδιο θέλημα. Νέκρωσα αυτή την επιθυμία του ανθρώπου, την ψαρκική, δηλαδή την κατακόσμων επιθυμία να τα έχω όλα δικά μου, τα νέκρωσα. Και βρίσκομαι στον τάφο. Για τους ανθρώπους είμαι νεκρός, είμαι ένα τίποτα. Γιατί δεν με νοιάζει. Δεν κάνω κάτι. Δεν πιστεύω στον Θεό για να πούν μπράβο οι άλλοι. Ας μην με λογαριάσει κανένας, είμαι αγαπημένος. Αν μου γι' αυτό που πιστεύω, μου φτάνει έτσι, ως εκεί. Πίστεψέ με αγαπητέ ότι βιαζόμενος από την αγάπη του Θεού, ξεπέρασα τα μέτρα μου και αποκάλυψα όλα αυτά στην αγάπη σου. Δηλαδή, ο Θεός με πίεσε, με ανάγκασε, επειδή με αγαπά, να σου πω αυτά τα μυστικά. Ποιος είμαι εγώ, μηδαμινός, γι' αυτό σου ζητώ συγγνώμη και σου λέω: συγχώρεσέ με, το φιλία μου για την αγάπη του Κυρίου. Και έφυγε για μένα, δούλε του Θεού Αβραάμ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά συγκλονιστικός. Ας πάρουμε ένα μικρό μήνυμα ότι αναπαυμένος είναι ο άνθρωπος όταν δεν έχει ως στόχο του την ανθρώπινη δόξα. Αναπαυμένος είναι ο άνθρωπος όταν στην καρδιά του μέσα αισθάνεται ότι κάνει αυτό που είναι σωστό, που είναι κατά Θεόν. Αναπαυμένος είναι ο άνθρωπος όταν δείχνει αγάπη και όταν νιώθει τι σημαίνει ο άλλος και δεν θέλει να τον πληγώσει. Όταν μπαίνει δηλαδή λίγο στη θέση του άλλου. Αναπαυμένος δεν θα είναι ποτέ ο άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι έχει εξουσία και ότι εγώ είμαι και εγώ αποφασίζω και εγώ κάνω έτσι και εγώ κάνω αλλιώς. Όπου ακούτε άνθρωπο που λέει εγώ, δεν είναι αναπαυμένος αυτός ο άνθρωπος. Έχει ανάγκη να αυτό επιβεβαιωθεί, να δείξει ποιος είναι.
να δείξει την εξουσία του. Δεν είναι αναπαυμένος. Είναι σε δύσκολη κατάσταση πνευματικά. Θέλει προσευχή και υπομονή. Απόκριση του ίδιου του μεγάλου γέροντα προς τον ηλικιωμένο Αβά Παύλο, που ζούσε ησυχαστικά και σκέφτηκε να πάρει κοντά του έναν αδελφό τυφλό και να τον διακονεί ο ίδιος. Τι ωραία σκέψη, ε! Να πάρω κοντά μου έναν αδελφό που είναι τυφλός και να τον διακονήσω, ε! Χαρά! Εμείς τα λέμε Άγιος Άνθρωπος. Αυτός που έκανε τις κυβωτούς, ε! Άγιος Άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση. Το φιλανθρωπικό έργο που ανήκανε εδώ, σε όλο το μεγαλείο. Και μάλιστα το θυσιαστικό φιλανθρωπικό έργο. Αδελφέ Παύλε, λέει, υπάρχει παροιμία που λέει, είδες νέο να τρέχει, να ξέρεις ότι κάποιος γέρος τον έχει δελεάσει. Και μας ο γέρος που μας δελεάζει είναι ο Σατανάς. Και επειδή είναι φθονερός, θέλει να μας φέρει σε δύσκολες μέρες, με την πρόφαση να δικαιωθούμε με τα έργα μας. Εδώ τώρα θέτει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων για όλη τη ζωή την εκκλησιαστική της εποχής μας. Κλειδί σήμερα είναι να αποδείξεις τη χρησιμότητά σου. Αυτό είναι το κλειδί. Πόσα λεφτά ξόδεψες, πόσα φαγητά έδωσες, πόσους περιποιήθηκες. Δεν το κάνεις από αγάπη και δεν σου χρειάζεται κάτι άλλο. Το κάνεις για να δείξεις ότι έκανα αυτό. Γιατί αν το έκανες πραγματικά από αγάπη, ούτε φωτογραφίες θα έκανες, ούτε απολογιστικά στοιχεία θα έκανες, ούτε θα μάλωνες με τους ανθρώπους για το αν πρόσφερες τόσα ή τόσα ή τόσα ή τόσα. Θα πάλευες να δείξεις στους ανθρώπους χωρίς να σε ενδιαφέρει και ας μη σε λογαριάζει κανένας, στην συνέχεια του προηγούμενου, ότι αυτό που κάνεις το κάνεις και δεν το πιστεύεις. Ποιος εκεί, τίποτα άλλο. Με την πρόφαση να δικαιωθούμε με τα έργα μας. Πω, αυτό τώρα εδώ είναι, Πάτερ Αντώνη, για τους παπάτες είναι κόλαφος. Θα κάνω αυτά τα έργα. Καλώς. Ε? Πολύ καλώς. Ναι. Εξαρτάται και από την πίεση για την ώρα. Εισέπει. Θα κάνω αυτά τα έργα για να αποδείξω ότι είμαι καλός. Και θα με σώσει ο Θεός για τα έργα μου. Και ο Άγιος Σημεών λέει εκεί στην ακολουθία της μεταλήψεως, είδε την ταπείνωση μου, είδε και τον κόπο νόσος, τον κόπο της προσευχής, τον κόπο της μετάνοιας. Κι άφθες με τις αμαρτίες τέτοιων όλων. Δεν λέει τόσα συσίτια έκανα, τόσα πνευματικά κέντρα έφτιαξα. Τίποτα δεν περιφρονεί η Εκκλησία, εννοείται έτσι. Όλα χρειάζονται και εγώ τι χρειάζονται. Αλλά όχι προς δόξα σου. Να βοηθήσεις τους ανθρώπους, ναι. Επίνασα και εδώ κατέβη φαγή, λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Δίψασα και υποτίσατε. Φυσικά θα το κάνεις. Αλλά όχι για να σε βγάλουν τα κανάλια. Δυστυχώς. Εμείς, Γιώργη, παίζουμε με αυτούς τους όρους. Τους όρους του να δικαιωθούμε με τα έργα μας και να εκοσμικευθούμε με τα έργα μας. Αυτή είναι, δυστυχώς, η κατάστασή μας. Δεν το ξέρουν ότι πολλοί θέλοντας να βγάλουν κάποιους από το ποτάμι, καταποντίστηκαν μαζί με αυτούς. Πρόσεξε να καταλάβεις από πότε επιδιώκει ο Σατανάς να σε παγιδεύσει και επειδή ρωτάς και παίρνεις ευλογία για το κάθε που προκύπτει, βρίσκει να στρέψει το μαγκάνι του σε άλλο χειρότερο που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου. Αυτό τώρα θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθουμε όλοι μαζί, αυτή τη φράση που λέει εδώ πέρα. Δεν απαιτεί ο Θεός να συμπαρασταθεί στον πλησίον σου πάνω από τις δυνάμεις σου. Αφού σου λέει να συμπαραστέκεσαι μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι σου. Εδώ τώρα μας παίρνει και μας σηκώνει όλους μαζί. Εδώ είναι που έρχεσαι και λες, μα στεναχωριέμαι με αυτό το καημένο. Μα γιατί δεν ακούει αυτός. Μα εγώ πρέπει να είμαι δίπλα του. Συνέστημα, ε.
Γι' αυτό δικαίωσε. Κατά βάθος δεν είναι η αγάπη. Αλλά γι' αυτό δικαίωσε. Η παγίδα στην οποία ο διάβολος σε ρίχνει. Να πας να κάνεις κάτι που ξεπερνά τις δυνάμεις σου. Το αίσθημα του σωτήρα. Να σώσω. Από πού μπορείς, το έχεις, αντέχεις ή βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή. Και στην αρχή ο Αββάς Παύλος θα τον έπαιρνε τον τυφλό. Μετά όμως θα έπαιρνε να προσεύχεται. Θα ήταν κουρασμένος και θα σταματούσε να κάνει την ακολουθία. Θα έλεγε που έμπλεξα. Και ο διάβολος ή αν δεν τα έκανε όλα αυτά θα άρχισε να υπερηφανεύεται και να λέει τι φοβερός που είμαι. Σώζω ανθρώπους. Ποιος είμαι εγώ. Ο Σατανάς λέει το μαγκάνι του, λέει ο Άγιος Βασανούθιος, σε παίρνει και σε σηκώνει. Γι' αυτό μην κάνεις κάτι που ξεπερνά τις δυνάμεις σου. Έρχονται μερικές κοπέλες, φίλε Γιώργη Λαβράνε, και λένε, πάτε, θα έχω με έναν ναρκωμανή, θα τον σώσω, θα τον αλλάξω. Το κεφαλάκι σου θα φας. Γιατί, πάτερ, δεν με καταλαβαίνετε. Μα κακό πράγμα είναι να σώσω έναν ναρκωμανή. Μπορείς. Μπορείς. Ξέρεις τι σημαίνει στην ψυχή του μέσα. Μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μπορείς. Μα έχω την καλύτερη πρόθεση. Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Έρχονται άλλα αγόρια Παναγιώτη και λένε, πάτερ, αγαπάω αυτή την κοπέλα, είναι λίγο στριμμένη, θα τη στρώσω όμως που θα πάει. Καλά, μεγάλε λέω. Θα τη στρώσεις πολύ. Τι σε περιμένει. Τι σε περιμένει. Γιατί θα τη στρώσεις. Γιατί νομίζεις ότι μπορείς. Ή γιατί έχεις και την καλή διάθεση να το κάνεις. Την αγαπάω, μα την αγαπάω, πάτε. Δεν θα την. Αν ξεπερνά τις δυνάμεις σου, μην το κάνεις. Μην το κάνεις, αν ξεπερνά τις δυνάμεις σου. Αν είσαι αποφασισμένος να υπομείνεις μέχρι το τέλος, προχώρα. Αλλά γνώριζε ότι θα κλάψεις πολύ. Είσαι αποφασισμένος, αποφασισμένη να κλάψεις πολύ. Αν είσαι, κάνε το. Αν δεν είσαι, κάτσε στο δράσιο. Και μην αρχίσει να λες μετά ο Θεός τι να κάνει ο Θεός μου στείλει αυτή τη δοκιμασία. Όχι, μόνος σου. Και μόνος σου πήγες και έμπλεξες. Άστο το Θεό στην άκρη. Δεν σου δέσαι κάτι Θεός. Εσύ πήγες και φαγώθηκες να μπλέξεις. Αλλά σε έβαλε ο διάβολος να νομίζεις ότι μπορείς. Ότι το έχεις. Ως της επισκοπής ωραίγεται, καλώς ωραίγεται, λέει ο Παύλος. Η επισκοπή ήταν η ιεροσύνη, δεν ήταν το δεσπότης. Όποιος θέλει να γίνει παπάς, λέει, καλά κάνει. Ωραίο πράγμα είναι. Μπορεί. Το έχεις. Το θέλεις. Είσαι αποφασισμένος να το φτάσεις μέχρι το τέλος. Και για το μοναστήρι, γέροντας, ισχύει το ίδιο. Θέλεις, βεβαίως, πολύ ωραίο πράγμα. Μπορείς. Το έχεις αποφασίσει. Έχεις απόφαση. Να το φτάσεις μέχρι το τέλος. Έχεις τώρα πάει απόφαση να παραιτηθείς από όλα, να διαβάσεις την κλίμακα από την αρχή μέχρι το τέλος και να πεις ναι, με αυτόν τον δρόμο μπορώ να σου δω, με αυτόν τον δρόμο μπορώ να αγαπήσω, με αυτόν τον δρόμο θα λέμε στον Θεό, προχώρα. Αλλά βλέπουμε ότι αρχινάμε με μεγάλα όνειρα και μετά αρχίζει το ένα δύσκολο, το δύσκολο, το από εδώ, κάνει οικονομία εκεί, κάνει οικονομία αλλού και στο τέλος δεν είναι για μένα, άντε για αυτό. Πού πας. Το ίδιο συνέβη και στο γάμο, Γιώργη. Ξεκινάμε για το γάμο και λέμε, ο έρωτας, πανηγύριο, μια χαρά. Θα τον στρώσω, κανένα πρόβλημα και αγάπη, θα τα λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν το έχεις μέσα σου όμως αποφασισμένο ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος και μόλις αρχίζουν οι φούρτονες. Άντε γίνει. Το έχεις. Δεν απαιτεί ο Θεός. Εδώ τώρα είναι το δεύτερο κομμάτι στο οποίο θέλω να σταθούμε. Δεν απαιτεί ο Θεός να συμπαρασταθεί στον πλησίον σου πάνω από τις δυνάμεις σου.
Θυμηθείτε τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αυτό το αμερίμνησον. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά, μην έχεις μέρημνα. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις κάτι, μέχρι εκεί μπορείς. Φτάσου στο μέχρι εκεί που μπορείς. Δεν μπορείς παραπέρα, δεν μπορείς παραπέρα, τέλος. Μα στεναχωριέμαι, μα στεναχωριέσαι, δεν μπορείς. Μα θέλω, δεν θέλει ο άλλος, είναι ελεύθερος. Με το ζόρι, δεν μπορείς με το ζόρι να κάνεις κάτι. Μα έχω ευθύνη, βεβαίως έχεις ευθύνη. Μέχρι πού, να φτάσεις μέχρι εκεί που μπορείς. Μπορείς να κάνεις κάτι, φτάσου. Παραπέρα, πες, δεν μπορώ. Συζητάμε προηγουμένως με κάτι πατέρες ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα για τους ηλικιωμένους ανθρώπους που γίνονται αιτία να χωρίζουν ζευγάρια. Κάποιο ζευγάρι, η γυναίκα θέλει να πάρει τον πατέρα της ή τη μάνα της που είναι άρρωστη και ο σύζυγος δεν θέλει. Και λέει ο γέροντας, όχι, 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 θα μου τι είπα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Όπα, αυτό. Μα πάντα δεν μπορεί, ο άντρας σου δεν θέλει. Είναι στριμμένος. Όχι, όχι, όχι. Θέλει, δεν θέλει, εσύ εκεί. Μα τσακωνόμαστε τον άνθρωπο να διαλύσουμε το σπίτι. Όχι, όχι, όχι. Θα δώσει ο Θεός. Διαζύγει. Διαζύγει. Μα να πάω τον πατέρα μου στο γεροκομείο. Τροπή. Τι θα πει ο κόσμος. Να διαλύσεις το σπίτι σου είναι χειρότερο το να πας τον πατέρα σου στο γεροκομείο. Να τον πας στο γεροκομείο, θα πηγαίνεις να τον βλέπεις. Θα τον συμπαρασταθείς και αν έχει αγάπη θα καταλάβει ότι δεν είναι επειδή δεν τον θέλει στο σπίτι, αλλά είναι προτιμότερο να ζήσει η οικογένεια του παιδιού σου, γιατί ένα και τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα. Αυτό λέμε στο γάμο. Ας το τηρήσουμε επιτέλους. Ας το τηρήσουμε. Προσκολληθείς από τη γυναίκα. Βέβαια. Και προσκολληθείς. Δεν λέει προσκολληθείς τον πατέρα και τη μάνα. Αλλά εσύ εκεί ο γέροντας. Όχι. Παιδί μου, αμαρτία. Παραβιάζει 10 εντολές. Ναι, αλλά δεν στο ζήτησε ο Θεός αυτό το πράγμα το κάνεις. Δεν στο ζήτησε. Προσέξτε λίγο αυτό, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λέει, πόσο διακριτικό είναι. Πολύ διακριτικό. Και ταυτόχρονα βγάζει από πάνω μας ένα αίσθημα ενοχής. Γιατί δεν είμαστε οι σωτήρες του κόσμου. Ναι, ρε φίλε, δεν είσαι ο σωτήρας του κόσμου. Δεν μπορείς να το πας παραπέρα. Τι άκαμε, έκανες την προσπάθειά σου. Δεν πάει. Δεν θέλει ο άλλος. Προσέξτε τι κάνουν οι άνθρωποι σήμερα για την Εκκλησία. Επιρρύπτουν στην Εκκλησία τις ευθύνες για όλα τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι αντιλεφθαρική, γιατί η Εκκλησία δεν έκανε αυτό, γιατί η Εκκλησία δεν έκανε εκείνο, γιατί η Εκκλησία δεν έκανε το άλλο. Και εδώ στην Κέρκυρα, Πάτερ Αντώνη, είμαστε πανέτοιμοι. Ανά πάσα στιγμή σε αυτό. Δηλαδή η Εκκλησία πρέπει να είναι μια μπάνκα τη Σπυρίτου Σάντο και να μοιράζει εκατοστά ευρώ. Σε αυτό, σε εκείνο, στον άλλον, από εδώ, από εκεί. Δηλαδή. Σάντο. Ναι, ναι. Μπάνκα, ναι, μπάνκα. Υπήρχε. Δεν είναι ψέμα. Υπήρχε. Βέβαια. Τι λε τώρα. Σαν το Πέτρο. Σαν Πέτρο. Λοιπόν. Αλλά έτσι πρέπει να είναι η Εκκλησία. Να μοιράζει εκατοστά ευρώ. Να πληρώσει το ρεύμα, να πληρώσει το πετρέλαιο, να πληρώσει το νερό, να πληρώσει αυτό, να πληρώσει τώρα τις σπουδές. Να τα πληρώσει όπου μπορεί, ναι. Όχι κάτι άλλο, κάτι άλλο, όχι, όχι, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Άστο, μην το ψάχνεις. Άστο, άστο, είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Μην κολλάς. Σπύρο, μην κολλάς. Σπύρο, σε παρακαλώ. Σπύρο, μην κολλάς. Σπύρο, μην κολλάς. Ξεκόλα. Άλλο, άλλο, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Έτσι. Άλλο, άλλο. Δεν κατάλαβες. Θα σου εξηγήσω μετά. Εντάξει, εγώ θα σου εξηγήσω. Εμένα θα ρωτήσεις. Εντάξει, εμένα. Λοιπόν, προσέξτε λίγο κάτι. Αυτό το ενοχικό που φορτώνει ο κόσμος στην Εκκλησία, το δεχόμαστε. Σαν να είμαστε τέτοι καλά υπεύθυνοι για όλους τους ανθρώπους. Υπεύθυνοι είμαστε
να μην δυσφημείται το όνομα του Θεού στους ανθρώπους με τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι. Όχι για το αν θα λύσουμε τα κοινωνικά προβλήματα των ανθρώπων. Προσέξτε το αυτό. Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι. Αν εγώ με τις αμαρτίες μου δυσφημώ το όνομα του Θεού στους ανθρώπους με αυτό είμαι υπεύθυνος πολύ, δυστυχώς, είμαι. Αν όμως δεν μπορώ να λύσω τα οικονομικά προβλήματα των ανθρώπων, δεν είμαι υπεύθυνος. Γιατί δεν μου έδωσε ο Θεός τράπεζα για να λύνω τα προβλήματα των ανθρώπων. Ο Θεός μου έδωσε Αγία Τράπεζα για να κοινωνούν οι άνθρωποι σώμα και ένα Χριστό. Αυτό μου έδωσε ο Θεός. Και ό,τι άλλο μπορώ να κάνω, το κάνω. Αλλά δεν μπορώ όμως να θέλεσω όλα τα άλλα. Δεν ζητά ο Θεός από εμάς να κάνουμε πράγματα που ξεπερνούν τις δυνάμεις μας. Προσέξτε το αυτό. Και έχει δίκιο εδώ ο Άγιος. Πες λέει πως ήρθε ο τυφλός, ακούστε δείτε πως το συνεχίζει. Πες πως ήρθε ο τυφλός και αρρώστησες και εσύ βαριά. Ποιος θα διακονήσει και σένα και εκείνον. Το έχεις λάβει υπόψη σου λέει αυτό. Πού να το λάβεις. Και έστω πως κάποιος το κάνει μια χαρά, αλλά αυτός που σου υπαγορεύει αυτές τις προσπάθειες για να επιτύχεις τη δικαίωσή σου, πάντα θα σου λέει, κοίτα τι βάρος έφερε στο κοινόβιο. Δηλαδή, άντε, πας εσύ εκεί πέρα και τον φέρεις στο τυφλό. Κάποιο στιγμή θα αρρωστήσεις, δεν δίνεις και τζόπελο, έτσι. Θα αρρωστήσεις. Και τι γίνεται. Θα περάσει, πες ότι βρίσκεται και κάποιος άλλος ο οποίος θα κάνει τη δουλειά. Έτσι, θα την κάνει. Και ο διάολος τι θα σου λέει μετά μέσα. Και ήταν χαμένοι. Έφερες βάρος στο μοναστήρι. Το διέξεσαι στο μοναστήρι. Ασχολούνται με τις δικές σου αδυναμίες οι άνθρωποι, οι άλλοι μοναχοί. Άλλες συνεχές. Και όπως το ξέρεις, ο άνθρωπος είναι δυσβάσταχτο βάρος, καθώς και η Γραφή το λέει. Άνθρωποι και γέροντα μικρό ψυχο, ποιος μπορεί να τον υπομείνει, το στραβό ξύλο, τον ιδιότροπο, ποιος μπορεί να τον υπομείνει. Φοβερό πράγμα. Το λέει ποιος, ο παρεμιαστής. Παλιά Διαθήκη. Αυτό δηλαδή που δεν έχει αγάπη και είναι γκρινιάρης, δίστροπος, προβληματικός, ποιος μπορεί να τον υπομείνει. Αν όμως θα σου κάνει καλό να γευθείς μερικές δύσκολες μέρες, κάνε αυτό που θέλεις. Παρ' όλα αυτά, αν εσύ θεωρείς ότι θες να βάλεις τον εαυτό σου στο σταυρό, κάνε το. Θα σου πω εγώ όχι. Αν δεν με ρωτούσες, δεν θα σου μιλούσε. Με ρώτησες. Γι' αυτό σου το λέω. Και όσα είπα, τα είπα χάρη της αγάπης του Χριστού για να μην πλανηθεί ο αδελφός μου. Μην πιστέψεις ότι επειδή εσύ σου ήρθε ένα τυφλό να φέρεις στο κοινόβιο ότι όλα θα είναι ωραία. Μην πλανηθείς. Εάν πάλι μου πεις ότι το συμπονάς αυτόν τον άνθρωπο για την αγάπη του Θεού και πιστεύεις ότι ο Θεός έχει τη δύναμη να τον βοηθήσει, παρακάλεσέ τον και όπως θέλει εκείνος θα τον βοηθήσει. Αν πάρουμε να έχεις πίστη και αγάπη και συμπόνια, δεν σημαίνει ότι αν δεν τον φέρεις δεν τον αγαπάς. Αλλά μέσα σου επικρατεί αυτό το συνέστημα της συμπόνιας και το συνδυάσεις με την πίστη, παρακάλεσε τον Θεό. Και εκείνος λέει θα τον βοηθήσει. Δεν είναι ανάγκη να τον φέρεις στο μοναστήρι. Αν τον αγαπάς, προσευχή σου. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, δεν αλλάζει ο κόσμος με προσευχές. Κι όμως, ο Θεός ακούει την προσευχή. Δεν σε έδεσα, αδελφέ. Ούτε σου έδωσα εντολή, αλλά γνώμη. Όπως θέλεις λοιπόν, κάνε. Και συγχώρεσέ με για τον Κύριο και εύχομαι για μένα τον μηδαμινό. Εντάξτε δε τι ωραία. Δεν σου έβαλα τώρα σαν γέροντας κανόνα. Μην τον πάρεις τον τυφλό. Ούτε σου είπα πάρ' τον. Ούτε σε έδεσα, αυτό θα κάνεις. Τη γνώμη μου σου έδωσα.
θέλεις κάτι. Και συγχώρεσέ με για τον Κύριο και έφυγε για μένα τον μηδαμινό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι ωραίος πνευματικός είναι, φοβερός πνευματικός. Δεν υπάρχει πιο διακριτική πνευματική θεώρηση από αυτή. Πας στο πνευματικό και λες, θέλω αυτό. Και έχει πνευματικό στον περιορισμό, κάνε το ή μην το κάνεις. Δεν μιλάω για πλακίες, εντάξει, δεν μιλάω για... Πάω στο πνευματικό και λέω, πάτερ, θέλω να πάω να βιάσω μια γυναίκα και σου πει, παιδί μου, τι να κάνω, μην το κάνω, κάνε το. Όπως ένα πάμε, δεν μπορεί να πεις ένα πράγμα. Θέλω να σκοτώσω κάποιον, και σου πει, ναι, σκότωσε τον, τι να κάνουμε, α, ό,τι σε φωτίσω τόσο κάνει. Δεν μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα. Αλλά μιλάω για άλλα πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με επαμφωτερίζουσες καταστάσεις στη ζωή. Και έρχεται ο στάρετς, ο αβάς, ο γέροντας, ο μεγάλος, λέει, αυτό θα κάνεις. Και σου λέω ο βασανούφιος, που ήταν άγιος άνθρωπος, δεν σου λέω καν αυτό. Δεν σου λέω καν εκείνο, ή μην το κάνεις. Σου λέω τη γνώμη μου, θα ξέρεις την αλήθεια. Ο πραγματικός πνευματικός είναι αυτός που λέει την αλήθεια στον άνθρωπο. Του λέει, μπορείς να κάνεις και αυτό, μπορείς να κάνεις και εκείνο. Δοκίμασε αυτό, δοκίμασε εκείνο, η τελική απόφαση είναι δική σου. Δεν γίνεται δική σου. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι ανώριμοι, πατέρα Αντώνη, στη ζωή μου, οι οποίοι θέλουν ίσως λίγο περισσότερο σπρώξιμο προς μια κατάσταση. Και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κακό στους άλλους. Βέβαια, γιατί καμιά φορά η ανοχή λαμβάνεται ως αδυναμία. Όχι ότι δεν πειράζει. Δεν τρέχει τίποτα. Ούτε και αυτό είναι σωστό. Αλλά δεν μπορείς να δεσμεύσεις τον άλλο με το ζόρι να του πεις ότι τέλος, το έληξε. Θα τον δεχτείς στο λάθος του. Αν δεν τον δεχτείς στο λάθος του, έχεις πρόβλημα. Όμως, πρέπει να σκεφτείς και την πνευματική του ωφέλεια. Εδώ πάλι τι λέει, δεν σου έδωσε εντολή, δεν σε έδεσα, αλλά σου έδωσε μια γνώμη. Δες και αποφάσισε. Εγώ όμως δεν μπορώ να έχω ευθύνη για την απόφασή σου. Εσύ δεν αποφάσισες. Θα μπορούσε να τον διώξει. Θα μπορούσε να τον διώξει. Στην πραγματικότητα έχει επιλέξει έναν δρόμο. Είναι λίγο διαφορετικός ο ρόλος του εδώ πέρα του γέροντα. Γιατί έχει επιλέξει έναν δρόμο ο οποίος, προσέξτε, είναι ένας δρόμος που δεν θέλει επαφές με τους ανθρώπους. Δεν τον έχει υποτακτικό του. Δεν τον έχει πνευματικό του τέκνο. Και είναι από επιλογή. Επομένως, μόνο συμβουλή του δίνει. Αν τον είχε πνευματικό του τέκνο, θα τον έδιωχνε. Πιθανότατα όχι. Γιατί εδώ αυτό που ζητάει είναι καλό. Αλλά τον βοηθάει να διακρίνει τα όρια του. Ο αληθινός πατέρας και στην οικογένεια ισχύει αυτό το πράγμα. Ο αληθινός γονιός βοηθά στη διάκριση των ορίων του άλλου, του παιδιού του. Εκεί είναι το κλειδί. Αν δεν μπορέσεις να του δείξεις τα όρια ή δεν σε ενδιαφέρει για τα όρια, έχεις πρόβλημα. Δεν έχεις πραγματικότητα αληθινή. Εκτός αν ο άλλος είναι άρρωστος, βέβαια. Εκεί είναι άρρωστος. Παθολογική. Απόκριση του ίδιου του μεγάλου γέροντα προς τον ίδιο τον Αβά Παύλο, ο οποίος άνοιξε συζήτηση με κάποιον για θέματα πίστεως, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα για μια τέτοια έρευνα και ταράχθηκε από την αντιπαράθεση των απόψεων. Τι ωραίο. Ξερόλας, έτσι. Α, θέλω να σε βοηθήσω, ρε Μιχάλη, γιατί σε, να μπαίνεις πιο κοντά στον Χριστό, δεν γίνεται. Και αρχίζεις εσύ, μου λες το ένα ερώτημα, το άλλο ερώτημα, τα χάνω εγώ και κολλάω και μετά, γέροντα σώσε με, του λέει εδώ πέρα.
SOS. Μαντάρα τα κάνουν. Ταράχτηκαν. Ομόψυχε λέει αδελφέ στην τέταρτη σειρά και γνήσια έρχεται πληροφορήσου εν κυρίω ότι βλέποντας τη θλίψη και την ταραχή που υφίστασε από τον πειρασμό που σε βρήκε τόσο πολύ οδυνηρά πόνισα όσο ποτέ άλλοτε. Δηλαδή λυπάμαι που ταράζεσαι και πονάω που ταράζεσαι. Γιατί το έπαθα μου σε αυτό το πράγμα? Γιατί πάλι πήγε να αναλάβει ένα έργο που ξεπερνάει τις δυνάμεις του. Γι' αυτό πήγε. Και γι' αυτό λέμε ότι όταν έρχονται οι μάρτυρες του έχουν βάσει στα σπίτια μας, μην κάνετε κουβέντα μαζί τους. Δεν έχει νόημα. Καταρχάς δεν θα τους πείσετε. Κι άμα σας πούν κάτι να ταραχτείτε, ας στεναχωρηθείτε και άκρη δεν θα βγάλετε. Κι αν δεν βγάλει, μετά. Και θα σου ξανάρθουν την επόμενη εβδομάδα. Γιατί άμα δούμε ότι έχεις διάθεση να συζητήσεις, θα σου πω, ωπ, αυτός είναι εδώ, θα τον πάρουμε. Και άμα θυμώσεις και νευριάσεις, ακόμα χειρότερα. Σε δένουνε χωρίς να το καταλάβεις. Και ταράζεσαι και λες γιατί μη συζητάς για θέματα πίστεως, αν δεν νιώθεις ότι έχεις βάθος και γνώσεις και εμπειρίες. Και Κύριος, μη συζητάς για θέματα πίστεως με ανθρώπους που ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πιστεύουν. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν υπάρχει, δεν είσαι εσύ αυτός που τους κάνει να πιστεύουν. Δεν είναι ο δρόμος ο δικός σου και ο τρόπος ο δικός σου. Ταράχθηκε λοιπόν. Και λέει λίγο πιο κάτω. Ένας άνθρωπος, λέει, έχει τη δυνατότητα ειρηνικά να αντιπαραθέτει τις απόψεις του και με την αγάπη του να φέρνει πολλούς αιρετικούς και άπιστους σε επίγνωση του σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αν θέλεις, λέει, να συζητήσεις με αιρετικούς, παρόλα αυτά, δεν θα σου πω δύο κουβέντες. Αν θέλεις, λέει, να συζητήσεις με αιρετικούς, πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι ειρηνικός. Και αυτό που έχεις να πεις, πεις με ειρήνη. Άμα πας και λες, θα πω είστε αυτό, είστε εκείνο, είστε τάλλο, είστε από εδώ, είστε από εκεί. Τίποτα δεν πας. Και επειδή είναι πάνω από τις δυνάμεις σου να ερευνάς για τα διάφορα θέματα της πίστης, κράτα τη βασιλική οδό, την πίστη ενώ του 318 πατέρων στην οποία και βαπτίστηκες. Διότι τα περιέχει όλα με ακρίβεια για όσους βέβαια μπορούν να αντιληφθούν σωστά τις δασκαλίδες. Είναι η πίστη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου αυτή. Έτσι, του Αγίου Σπυρίδωνα, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Αθανασίου, μετά του Αγίου Βασιλείου, των σπουδαίων πατέρων της πρώτης Εκκλησίας. Ο Σπύρο ήταν όλοι μαζί. Όλοι. Σπύρο, στην πρώτη Εκκλησία ήμασταν όλοι μαζί. Και αυτό το σύμβολο της πίστης στο πιστεύω το λέμε την πρώτη Εκκλησία. Αυτή είναι η βάση της πίστης. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα από τον Κράτο, μόνοι Προτεστάτες. Οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαϊκοί είμαστε μαζί σας. Μαζί. Έτσι. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η βάση. Κατάλαβες? Δεν θα προχωρήσουμε κάτι σε αυτό. Έτσι. Και ησύχασε, λέει, έχοντας στο νου σου τις αμαρτίες σου και το πώς θα συναντήσεις το Θεό. Δηλαδή, εσύ που τώρα πας σαν Κέρβερος να πείσεις τον άλλον για αυτό το οποίο πιστεύεις, αγώνεις, θυμώνεις, νευριάζεις, κάνεις, δείχνεις, θα σου δείξω εγώ. Ησύχασε ρε του λέει. Σκέψου λέει τις αμαρτίες σου. Και πώς θα συναντήσεις τον Θεό. Τι θα πας να του πεις, τσαπώθηκα με 15 γιχτήρες σου. Αυτό θα πας να του πεις. Όχι. Και λέει, αν έτσι όπως σου λέω, τηρήσεις την εντολή μου, μάλλον την εντολή του Θεού, ομολογώ ότι θα δώσω απολογία για σένα εκείνη την ημέρα, κατά την οποία ο Θεός θα κρύβει τα κρυπτά των ανθρώπων. Δηλαδή, τη στιγμή που εσύ θα προχωρήσεις με υπομονή και ειρηνικά, εγώ που με ρωτάς, θα παρακαλέσω τον Θεό για σένα και ας μην κατάφερες να τον γυρίσεις τον αιρετικό πίσω. Αν δεν ήταν η αποστολή σου αυτή.
Θα πω στο Θεό, σου πει κάποιος, τι έκανες. Θα πω στο Θεό, μέχρι σε εκεί που μπορούσε. Πώς εκεί. Από εδώ και πέρα, λέει, το πρώτο που έχεις να κάνεις είναι να μην ασχοληθείς ξανά με άλλες τέτοιες υποθέσεις. Διότι στα αλήθεια ο Κύριος είτε σε απάλλαξε από αυτές. Δεν είναι δουλειά σου. Αλλά ο πονηρός δαίμονας, βλέποντας ότι με τις ευχές των Αγίων ελευθερώθηκες, ζήτησε να του παραχωρηθεί, να σου αφήσει λίγο καπνό από το προηγούμενο σκεπτικό. Και ταυτόχρονα να πάρεις πειρασμό. Εσύ που διδάσκεις τον άλλον, τον εαυτό σου δεν ξέρεις, να τον διδάξεις. Λέει, φοβάς. Εύχομαι για μένα, αδελφό, αδελφέ, να μην πει ο Κύριος και σε μένα. Εγώ σε διδάσκω. Διδάσκω με. Και μη σκοντάψεις πάλι στα ίδια και λυπήσεις σε μένα τον άνθρωπο σου. Αφού λες ότι με αγαπάς, μην ξαναγίνεις πάλι στα ίδια. Τον παρακαλεί, βλέπετε. Τον παρακαλεί. Το τι έκανε αυτό στην ψυχή μας. Η ψυχή του. Άλλος αδελφός λέει, ρωτάει τον ίδιο τον μεγάλο γέροντα, πώς μπορώ να ικανοθώ να γνωρίζω ποιος ο λογισμός προέρχεται από τον Θεό και ποιος από τους δαίμονες. Αφήστε την πρώτη παράγραφη και πάμε στη δεύτερη. Αγαπητέ, λέει, έλπισε στον Κύριο και θα σου εκπληρώσει τα αιτήματα της καρδιάς σου και πες του για το κάθε τι. Ας γίνει, Κύριε, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Τι ωραία φράση. Ο Χριστός την είπε το βράδυ της αγωνίας του Γεθσημανή. Μπορείς να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο του Χριστού, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ θέλεις. Και ενεργεί τότε σε σένα όπως θέλει εκείνος. Άκουσε όμως τέχνη μου για τη διάκριση των λογισμών που ρωτάς. Όταν σου υποβάλλει ο λογισμός σου να κάνεις κάτι και σου λέει πως είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού και εσύ βρίσκεις χαρά στην εκτέλεσή του, αλλά και θλίψη να σου αντιστέκεται, εννοείς ότι πράγματι προέρχεται από τον Θεό. Να πάρω ένα πολύ απλό. Θέλεις να αντιστέψεις. Ξέρεις ότι αυτό είναι το Θεό. Την ώρα που ξεκινάς να αντιστέψεις, αρχινάς. Δεν έχω τίποτα στο σπίτι να φάω. Βγαίνεις στον δρόμο και έρχεται ο Μιχάλης και σου λέει: Πάτε, γιορτάζω σήμερα, πάρε ένα παγωτό. Και λες, μα εγώ πήρα την απόφαση και έτσι. Μα μην με στεναχωρείς, τώρα πάρε το σε πάρε, αλλά πάρε πολύ δυνατόν τώρα έχω να πει σας. Λέω πέρα ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό, έτσι. Και αρχίσει να στεναχωρείς με το στεναχώρησε τον Μιχάλη, πως έπρεπε να το πάρω το παγωτό και εγώ τώρα τι να κάνω, επίδειξε ότι είναι στέλνω, πρέπει από εδώ και πια από εκεί. Και αρχινάς και λες, μα εγώ με χαρά ξεκίνησα, λες, θα πει τώρα, ένα εμπόδιο, ένα εμπόδιο, ένα. Και μετά από στέλνεις πολλές. Πολλά στο περιοτό, έρχεται η μάνα σου που σου λέει, φάει, 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 για το νοσοποιητικό σου, αλλά φάει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σταμάτη, τι κάνεις. Αδίσταση βρίσκεις. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ο Θεός. Θέλει να στέψεις, αλλά και έρχεται ο διάβολος που σου λέει αυτό, εκείνο, το άλλο, το εδώ. Κρατήστε το αυτό. Και στα πιο μεγάλα θέματα, όπως είναι αυτό ένα μισήμα του Θεού, υπάρχουν πιο δύσκολα θέματα στα οποία πρέπει να πάρει στον δρόμο του Θεού και θα βρει πολλέ αντιστάσει. Έτσι, όπω γίναμε ιερεί και γεροντέ εδώ πέρα που ακολουθούν τον δρόμο του μοναχισμού, με πολλέ θλίψει προχωρήσαμε σε αυτή τη ζωή και προχωράμε. Αν δεν είμαστε χαρούμενοι για τον δρόμο που διαλέξαμε, αν δεν είμαστε χαρούμενοι για την πορεία μα, δεν κάνουμε τίποτα. Διακοπή. Φωτός. Πάντα κάποιος έχει κατεβάσει την ασφάλεια σου εκεί στον πίνακα, ξέρεις, δεξιά, στην πόρτα. Δεν έχει την διακοπή ρεύμα τους. Λοιπόν. Κρατήστε λίγο αυτό, ότι ο δρόμος της Βασιλείας του Θεού είναι διαπολών θλίψεων. Έτσι. Και αυτό χρειάζεται προσοχή. Όχι, όχι, είναι κάποια ασφάλεια. Όχι. Εμείς είμαστε έτσι, δεν έχουμε σχέση με αυτό.
Εντάξει. Τέλος καλό λεφτά. Γι' αυτό αγωνί σου σκληρά λένε υπομείνει στη θλίψη σύμφωνα με αυτό που λέει ο Απόστολος. Μεταχειρίζουμε το σώμα σαν βούλο και το σκληραγωγό μήπω ενώ έχω κηρύξει στου άλλου, εγώ ίδιο αποδειχθώ ανάξιο και αποτυχημένο. Και κάνε το θέλημα του Θεού. Αν τώρα σου έρθει ένα φυσικό λογισμό, πρόσεξε με ακρίβεια θα σου πω και θα διακρίνει όπου προέρχεται. Λέγει λοιπόν η Θεία Γραφή. Γι' αυτό ο άνθρωπο θα εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο μία σαν. Τότε το καταφύσε. Γνωρίζοντας δηλαδή ο Απόστολος ότι είναι ευάρεστος στον Θεό, όχι μόνο να αποστρεφόμαστε στους λογισμούς που έρχονται από τους δαίμονες αλλά και τους φυσικούς, είπε ότι η σάρκα δεν ωφελεί καθόλου. Και ο προσκολόμενος στη γυναίκα είναι σάρκα, ενώ ο προσκολόμενος στον Κύριο είναι πνεύμα. Αυτοί λοιπόν που θέλουν να είναι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να αρνηθούν οποιαδήποτε καταφύση σε αρνητική σχέση και απασχόληση. Διότι αυτό που δεν ωφελεί είναι και βλαβερό, και το βλαβερό είναι και ακόμη. Σ' αυτούς όμως, κοιτάξτε τη διάθεση, που θέλουν να ζουν στον κόσμο ευσεβώς, κήρυξε ότι τίμιος ο γάμος και εκεί την αφιερώνει. Δηλαδή, εδώ τώρα τι λέει, εσύ που διάλεξες έναν δρόμο ασκητικό καλό γερέ μοναχέ, άσε τις φυσικές καταφύσεις σχέσεις. Ούτε πατέρα πρέπει να κοιτάξεις, ούτε μάνα. Από τα γύλε, πατέρες. Ούτε άντρα αυτή η γυναίκα να σε διακονεί. Ούτε η γυναίκα να έρθει άντρα στο μοναστήρι να σε διακονεί. Όχι. Άστα. Δεν είσαι. Αυτό όμω που διάλεξε μέσα στον κόσμο. Μια χαρά το που έλεγε ο Θεός. Η καταφύση σχέση δεν είναι κακή. Αλλά θέλει υπέρ την φύση σχέση. Μην γυρνά πίσω. Να το διανύσει. Οι λογισμοί τώρα που προέρχονται από τους δαίμονες πρώτα-πρώτα είναι γεμάτοι ταραχή και λύπη και έπειτα κρυφά κλιμάκωτα και ανεπαίσθητα σε σύρουν προς τα πίσω. Και αυτό είναι πολύ φοβερό. Όταν έχετε και έχουμε λογισμό με τον οποίο έχουμε ταραχή μέσα μας, θυμό, νεύρα, δυσαρέσκεια, σενάρια, και αποσκοπεί ο διάβολος την όποια πνευματική σου πρόοδο να στην πάρει. Γι' αυτό πολλές φορές οι μεγάλοι καμπάντες γίνονται τις μεγάλες γιορτές. Εκεί που οι άνθρωποι πρέπει να είναι αγαπημένοι και χαρούμενοι, οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τα πάντα για να τσακωθούν και να τα διαλύσουν όλα. Ο Σαββόπουλος έχει παραγγείλει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται Χριστούγεννα πάντα τσακωνόμαστε. Χριστούγεννα πάντα έχουμε εμβίλιο, λέει ο Σαββόπουλος. Πολύ ωραίο. Βαθιά πνευματική προσέγγιση. Δηλαδή στις γιορτές και γι' αυτό τα διαζύγια μετά τις γιορτές είναι αυξημένα. Γιατί οι άνθρωποι εκεί που λες ότι είναι χαρούμενοι, δεν είναι χαρούμενοι στην πραγματικότητα. Αλλά θέλουν να λύσουν όλες τις διαφορές τους. Γι' αυτό και μετά την πανδημία, μετά τον εκκλεισμό στην πανδημία, ιδίως την πρώτη, ο αριθμός των διαζύγιων αυξήθηκε κατά πόλου. Και ξύλο έπεσε στα σπίτια και διαζύγια αυξήθηκαν διότι οι άνθρωποι δεν αντέχαν ο ένας τον άλλο. Αντί να είναι χαρούμενοι που ήταν μαζί, σκέφτονται το ένας που θα με αυτόν είναι μέσα εκεί πέρα μέσα. Εσύ που έπαιξε αυτό, εσύ που έπαιξε εκεί, αυτό δεν είναι ωραίο, το άλλο δεν είναι καλό, ταραχή, λύπη, θυμός, εδώ πίσω γυρνάς, διχασμός, τέλος. Αυτή η λογισμή είναι ο Άγιος, εκ του υπόλοιπου. Ο λογισμός του Θεού σου φαίνει γαρίνα, ηρεμία. Θες να συγχωρέσεις κάποιον. Και χαίρεσαι γι' αυτό. Αλλά και λυπάσαι γι' αυτό. Γιατί δεν ξεχνάς εύκολα, σου θυμίζει ο διάβολος τι σου έχει κάνει. Όμως μέσα σου λες, όχι, θα τον νικήσω τον λογισμό. Και προσεύχομαι στον Θεό να μου δώσει την τρέμη να τον νικήσω τον λογισμό. Για να τον συγχωρέσω τον άλλον, κι ας μου έχει κάνει. Βλέπετε, χαρά γιατί ξέρεις το θέλημα του Θεού και λύπη γιατί πρέπει να κάνεις ένα βήμα να ξεχάσεις. Να υπερβείς πάνω, να ξεχάσεις, να υπερβείς. Μεγάλη μάθηση. Το 63, η επιστολή 63 είναι βαθιά θεολογική επιστολή. Απόκριση λέει του ίδιου του μεγάλου γέροντα προς τον ίδιο τον αδελφό Θεόδωρο που τον ρώτησε μαζί με κάποιους άλλους ποιος έδωσε στον διάβολο την αρχή και την εξουσία.
το ερώτημα του κακού τώρα. Αυτός είχε έτσι ωραίες θεολογικές απορίες. Αν θέλετε να κατανοήσετε εκείνο που δεν σας είναι απαραίτητο, οπα, τα ψάχνεις, του λέει, και εσύ και άλλοι, αλλά δεν σας είναι απαραίτητο, λέει αυτό. Ποιος έδωσε τον στο διάβολο την αρχή την εξουσία να τον κατανοήσετε από τα παρακάτω, ώστε να μην θεωρήσετε τον Θεό αίτιο των κακών εξαιτίας της άγνοιάς σας. Εδώ ο Αββάς Βασιλικούς είναι πατερικότατος. Σας θυμίζω, θα έχω πει πολλές φορές στα πλαίσια αυτών των συναντήσεων, ότι ουκ έστιν αίτιος του κακού ο Θεός. Το κακό είναι οντολογικός ανύπαρκτο. Είναι παρυπόσταση, λένε οι πατέρες. Δεν υπάρχει αυτού, δηλαδή δεν έπλασε ο Θεός το καλό και το κακό. Γιατί αν ίσχυε αυτό το πράγμα, τι έπρεπε. Να φταίει ο Θεός. Εγώ ελευθερία μου δεν θα φταίω σε τίποτα για το κακό. Αφού ο Θεός το έκανε, τι να κάνω. Κισμέτη. Πεπρωμένη. Έτσι λένε οι μουσουλμάνοι. Δεν έχω ευθύνη για τίποτα. Αφού ο Θεός το έκανε το κακό, ας πρόσεχε. Τι να κάνω. Όχι. Παράδοση μας είναι ξεκάθαρη. Ουκ έστιν αίτιος του κακού ο Θεός. Και ο θάνατος, τιμωρία του ανθρώπου, λένε κάποιοι περισσότεροι. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, δεν είναι ο θάνατος του κακού, ο πνευματικός θάνατος του κακού, τον οποίο τον επιλέγεις. Ο θάνατος ο φυσικός έχει να κάνει με το σώμα μας, έχει αρχή, τέλος, τέλος, έλεγες. Το πνευματικός θάνατος είναι επιλογή σου μεγάλη. Από τον εαυτό σας πάρετε παράδειγμα. Αν κάποιος από εσάς κλείνει προς το κακό από δική του προαίρεση, κάνει το κακό σαν αυτεξούσιος και κρίνεται από τον Θεό επειδή έκανε κακό με τη δική του εξουσία. Προσέξτε, δεν λέει αυτό που λένε μερικοί, το προπατορικό απάρτημα. Γεννήθηκες με αυτό. Μα αν γεννήθηκα με αυτό, στην πραγματικότητα δεν έχω καμία ευθύνη, διότι ρέπω προς το κακό. Αφού ρέπω προς το κακό, το κάνω. Τι φταίω εγώ, καημένος, αφού ρέπω προς το κακό. Όχι, λέει. Αν κάποιος από εσάς κλείνει προς το κακό, από δική του προαίρεση, το διαλέγεις, φίλε. Δεν είσαι υποχρεωμένος να πράξεις το κακό. Όχι, το διαλέγεις. Και γι' αυτό το λόγο είσαι αυτεξούσιος. Και κρίνεσαι από τον Θεό, επειδή κάνεις το κακό με τη δική σου εξουσία. Γιατί αλλιώς μετά, ούτε το πιο καημένος ο διάβολος θα φταίγει σε τίποτα. Αφού είχε πλαστεί για να κάνει το κακό κι αυτός, κάνει τη δουλειά του. Τη φύση του έχουν. Μα γιατί να τον κατηγορούμε τον καημένο. Δεν υπάρχει λόγος. Το διαλέγεις, λέει, ξεκάθαρα. Ποιος έδωσε στον διάβολο την εξουσία, δεν του την έδωσε ο Θεός. Αν του την έδωσε ο Θεός, τότε λοιπόν γιατί τον κρίνει. Μην αφήσετε να φανεί ότι ο Θεός είναι θελήτης του κακού εξαιτίας της διαστροφής του διαβόλου. Δεν είναι αλήθεια κάτι τέτοιο. Μη γέννητο. Αλλά κι αν ανέφεραν κάτι παρόμοιο κάποιοι από τους Αγίους, εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε πλήρως το νόημα που του έδωσαν. Διότι με την εξής έννοια έχει λεχθεί ότι ο Θεός έδωσε στον διάβολο την αρχή και την εξουσία. Από το ότι δεν τον εμπόδισε και δεν τον κατέστησε ανίσχυρο να κάνει το κακό. Εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Και εδώ είναι πραγματικά το βάθος της θεολογίας του. Το Αβά, όπως και της Ορθόδοξης, θυμάμαι της χριστιανικής γενικότερα παράδοση. Η βάση του είδους. Ναι, ναι, και η Ρωμαϊκή του είδους πιστεύουν μας σε αυτό το κομμάτι. Δεν πιστεύουν ότι το κακό. Οι Προτεστάτες πιστεύουν στον απόλυτο προορισμό. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι προορισμένος για τον παράδοση για την κόλληση. Όλοι οι άλλοι πιστεύουν ότι το παλεύουμε. Η παράδοση λοιπόν η χριστιανική λέει ότι ο Θεός δεν δημιουργήσε το κακό, αλλά δεν εμποδίζει τον άνθρωπο και τον διάβολο να κάνει το κακό. Γιατί αν τον εμπόδιζε, θα καταργούσε την ελευθερία του. Κρατήστε εδώ τώρα αυτή τη φράση, γιατί είναι πολύ σημαντική για άλλη μια κατηγορία εναντίον του Θεού, εις βάρος του Θεού. Πού είσαι, Θεέ, τι κάνεις, πεθαίνουν τα παιδάκια. Πού είσαι, Θεέ, αρρωσταίνει αυτός. Πού είσαι, Θεέ, υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι.
Πού είσαι, δεν γίνονται πόλεμοι. Πού είσαι, θες αυτό, πού είσαι, θες εκείνο, γιατί δεν ακούς το ένα, γιατί δεν ακούς το άλλο. Δεν το λέμε πόσες φορές. Όταν συζητάς με πιτσιρικάδες και λες, τι παράπονα έχεις, αυτός στο σχολείο αυτά σε ταμείο, έτσι συνέχεια. Αυτά. Γιατί, Κύριε, λέει ο Θεός, λέει αφήν τα παιδάκια να πεθάνουν από τον πύχο. Γιατί να αρρωστάνουν τα παιδάκια μου. Γιατί ο Θεός είναι τόσο κακός. Ή δεν εμποδίζει το κακό. Γιατί ο Θεός όλα τα έπλασε εν ελευθερία, αυτή είναι η μεγάλη. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία ουδέποτε θα μπορέσουμε να τα καταλάβουμε στο βαθύτερο νοημάτος. Αλλά μέχρι σε εκεί μπορούμε να σεβαστούμε την ελευθερία που έπλασε ο Θεός με τρεμένο. Ο Θεός έπλασε τον κόσμο και τον άνθρωπο και τον διάβολο και τους αγγέλους και τους πάντες και τα πάντα. Τα υπόλοιπα εκείνος θα ξέρει. Και εν πάση περιπτώσει, αντί να λες γιατί ο Θεός αφήνει τα παιδάκια να πεθαίνουν από την πείνα, βγάλε την τσεπούρα σου κανένα φεργάκι και βοήθησε να πεθάνουν λιγότερο από την πείνα. Γιατί δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις. Αλλά το να πεις ο Θεός, αυτό πάλι που είπαμε, η Εκκλησία, να κάνει αυτό, εκείνο το εσύ που είσαι, δεν είσαι μέλος αυτής της Εκκλησίας, την οποία ζητάς αυτό, εκείνο ή το άλλο, δεν είσαι μέλος, κάνει που είσαι μέλος. Να το πιστεύεις. Δεν εμποδίζει ο Θεός, γίνονται πόλεμοι. Και λέμε, ο Θεός της ειρήνης να σταματήσει τους πολέμους, όχι. Ο Θεός σου δώσε μυαλό, αν θέλει. Πολεμάνε οι Ρώσοι σήμερα στο όνομα της Ορθοδοξίας. Πολεμάνε οι Ρώσοι. Στο όνομα της Ορθοδοξίας πολεμάνε οι Ρώσοι. Σκοτώνουν ανθρώπους στο όνομα της Ορθοδοξίας. Και λένε οι άλλοι να κάνουμε προσευχή, λένε σταματήσει ο πόλεμος. Γιατί να νοιάζει, κάνε προσευχή, βεβαίως, κάνε. Αλλά ο Θεός δεν το σταματήσει τον πόλεμο ο Θεός. Δεν θα το σταματήσει τον πόλεμο ο Θεός. Και αυτός που ξεκινάει τον πόλεμο έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη από όλους. Διότι χρησιμοποιεί την ελευθερία για να σκοτώσει. Και τη δύναμή του για να σκοτώσει. Γιατί ο Θεός δεν προστατεύει τα παιδάκια που πέφτουν στις ορέξεις των παιδόφιλων. Να πάρει σαν το δία του κεραυνό και να αρχίσει να βαράει. Όποιον, πιο 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 χάρος, να μην αφήσει τίποτα όρθιο. Δεν εμποδίζει το κακό. Ας το εμποδίσουμε μέσα και που μπορούμε. Επιτέλους χρειαζόμαστε μια πίστη η οποία να μας βοηθάει να αναλάβουμε την ευθύνη μας με τη ζωή. Πάμε στο 71, κατά δύο θα πούμε απόψε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ερώτηση λέει του Ιδίου προς τον ίδιο τον μεγάλο γέρο. Πώς να προσευχόμαστε, λέει λοιπόν. Όπως είπε ο Κύριος με τον Πάτερ ημών ή όπως είπε ο Αββάς Μακάριος, ο Σκητιώτης, ο Αιγύπτιος. Κύριε, όπως θέλεις, ελέησε. Και όταν επίκειται πόλεμος, Κύριε, όπως προστάζεις, βοήθησε. Μήπως για τους τέλειους μόνο έχει λεχθεί τον Πάτερ ημών και τα λοιπά. Και απαντά ο Αββάς Αδελφιός. Το Πάτερ ημών προστάθηκε και για τους τέλειους και για τους αμαρτωλούς. Ώστε οι μεν τέλειοι γνωρίζοντας τι νοσί είναι οι Πάτερ ημών, να φροντίσουν να μην χάσουν την ιότητα. Και αμαρτωλοί αποκαλώντας τον αναξίως πατέρα εκείνου πολλές φορές έχουν λυπήσει, να ντραπούν και να έρθουν σε μετάνοια. Αλλά όμως λέει, νομίζω μάλλον περισσότερο στους αμαρτωλούς αρμόζει τον Πάτερ ημών. Αφού το να πει κανείς συγχώρεσέ μας τα οφειλήματα είναι των αμαρτωλών. Τότε ποια οφειλήματα έχουν οι τέλειοι, οι οποίοι έχουν γίνει ήδη επουράγιο πατέρα. Αλλά και πάλι το να πεις μη μας αφήσει να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό, είναι ισοδύναμο με τα λόγια του Αγνώμα Καρύφου και εκείνο λέει: Ελέησε και βοήθησέ μας. Ευσεβής περιπλάτε αυτό ο μοναχός που έθεσε αυτό το ερώτημα. Το λέει: Το Πάτερ ημών έχει όλες τις αλήθειες μέσα. Αυτό που πιστεύω. Κάποιος παππούλης πριν από πολλά χρόνια πατέρα τώρα, μας έλεγε το εξής. Εσείς λέει που είστε μέσα στον κόσμο, πολλά κομποσχήνια δεν μπορείτε να κάνετε. Γιατί δεν είσαστε αμέριμοι. Μπορείτε λέει να δείτε το Πάτερ ημών και το Θεοτό και Παρθένε πριν κοιμηθείτε. Αλλά να το εννοείτε. Μπορείτε το Πάτερ ημών και το Θεοτό και δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Μπορείτε. Μπορείτε.
πάμε λίγο στο 104. Ποια είναι η αιτία που με κάνει μετά την ερώτηση που απευθύνω σε εσάς να πέφτω στην κατάκτηση κάποιου άλλου? Ωραίος. Το ότι κατακρίνεις, λέει, έναν άλλον αδελφό μετά την ερώτηση, το παθαίνεις. Γιατί εξακολουθείς να διατηρείς και να καλλιεργείς μέσα σου δικαιώματα επί των άλλων. Κατάκρινε τον εαυτό σου και θα απομακρυνθεί από σαν η κατάκριση προς τους άλλους. Βέβαια, λέει, με ρώτησες για να ωφεληθείς πνευματικά και μετά ξαναγύρισες στο πανηγύριο σου εσύ. Αυτός είναι εκείνος, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Γιατί έχεις δικαιώματα, δεν έχεις επικροθεί. Θεωρείς ότι εσύ ανώτερος έχεις δικαίωμα απέναντι στον άλλο και πρέπει άλλος να κάνει αυτό. Και επειδή δεν κάνει αυτό που λες εσύ, άρα έχεις δικαίωμα να τον κατακρίνεις. Για ξεκινάει τον εαυτό σου. Και θα φύγει λέει, από σένα η κατάκριση στους άλλους. Μεγάλη αλήθεια. Πάμε λίγο στο, και να κλείσουμε με αυτό, στο 132. Σε παρακαλώ τι είναι πάντα να μου φανερώσεις ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό θέλημα. Για να μην προσπερνά τα λόγια σου εκεί και ως έρχεται. Του είχε πει κάτι ο Βαβάς και αυτός άλλα τα άλλα έκανε. Συγχώρεσέ μου και προσευχή σου για μένα για να γλιτώσω από τον διάβολο και την ταραχή. Αδελφέ, λέει, κάθε ανάπαυση του σώματος. Ακούστε τώρα, δείτε τώρα, εδώ θα μας παλαβώσει εντελώς. Είναι ευδελικτή για το Θεό μας. Διότι αυτός ο ίδιος είπε ότι είναι στερή και γεμάτη θλίψης η οδός που οδηγεί στη ζωή. Πρώτον, τεμπελαριό, μακριά. Κοιμάσαι σε καλά κρεβάτια και σε καλά στρώματα, μπαπαπα που λέει. Άστο καλύτερα. Όποιος λοιπόν επιλέγει την άνεση, λειτουργεί, δεν λέει ουσιαστικά το κακό θέλει, γιατί όποιος επιλέγει τη θλίψη, τη στενότητα, υπάρχει η στενότητα και η άνεση. Αυτός που επιλέγει τη στενότητα, δηλαδή την απλότητα, και ας μην είναι άνεση, είναι και σε καλό δρόμο, σε καλό θέλει. Λέω ένα παράδειγμα, λέει παρακάτω. Έχω τη δυνατότητα να κοιμηθώ σε μαλακό και πολυτελές τρόπο. Θα στενοχωρήσω λίγο τον εαυτό μου. Αν βέβαια μπορεί να θεωρηθεί προς την αφορή και θα κοιμηθώ πάνω σε ένα σκληρό και ευτελές σώμα για την αδυναμία του σώματος γεμάτος ντροπή, βέβαια επειδή άλλοι κοιμούνται κατάχαμα. Άλλοι είχαν αχυρένια μαξιλάρια, όπως ο Άγιος Αρσένιος και πολλοί άλλοι Άγιοι. Ενώ άλλοι πάλι έβαλαν αγκάθια στο κεφάλι τους επειδή διάλεξαν τη θλίψη. Βρίσκω κοντά τα νερά, βρίσκω τα μαγειρία που μου δίνουν ανάπαυση. Δηλαδή, το να πας να φέρεις νερό ή βρίσκεις ακριβώς δίπλα. Αλλά το να πας το νερό στο μαγειρίο, στο μοναστήρι, ήθελε λίγο κόπο. Διάλεξε την οδό του κόπου. Όχι την οδό της ευκολίας. Ως εργάτης της αρετής, οφείλω να διαλέξω αυτά που βρίσκονται μακρύτερα για να βάλω το σώμα μου σε μια μικρή θλίψη και ταλαιπωρία. Βρίσκω να φάω καλό φαγητό και καθαρό ψωμί. Οφείλω να διαλέξω εκείνα που είναι δεύτερα σε ποιότητα, για να θλιβώ λίγο. Φέρνοντας στο νου μου αυτούς που δεν γεύτηκαν καθόλου ψωμί και μάλιστα τον δεσπότη μας Ιησού που γεύτηκε χολή και ξύδι για χάρη. Αυτό είναι το κατά Θεόν θέλημα. Το θέλημα τώρα το σαρκικό επιζητεί κάθε ανάπαυση σε όλα τα αντίθετα πώς αναφέραμε. Μήπως δεν ξέρεις τι συνηθίζουμε να λέμε. Κλείσε γρήγορα την πόρτα για να μην κρυώσω ή βραχώ. Κοίτα αδελφέ, έκαψε το φαΐ και δεν μπορώ να το φάω. Αυτό είναι το κακό θέλημα. Κόψε το λέει αυτό το θέλημα και θα σωθείς. Αν ως πέφτεις, κατάκρινε τον εαυτό σου και δικαίωσε την εκκλησία. Τα κακομαθημένα παιδάκια της εποχής μας, δεν μ' αρέσει το φαγητό, μαμά δεν μαγείρεψες καλά, Δεν μαγείρεψες καλά, δεν μ' αρέσει, δεν το θέλω. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο, δεν μ' αρέσει το άλλο. Άστο το πανηγύρι, το έχασες. Αυτό είναι το κακό θέλημα. Πολλές φορές λέω στο σχολείο, όταν συζητάμε για την ιδιοτροπία, πατέρα Αντώνη, γιατί τα συζητάμε για την ιδιοτροπία και την κρίνη. Κάνω ένα quiz και λέω πόσοι από εσάς και από εσάς τρώτε πάντοτε το φαγητό σας, όταν γυρίζετε στο σπίτι.
η απάντηση τα τελευταία χρόνια τίνει προς το ότι περισσότεροι δεν. Αρχίζουν οι κρίνες, οι ιδιοτροπίες. Πόσοι από εσάς είπατε ευχαριστώ στη μαμά σας ή στον παπά σας, ο οποίος μαγειρεύει, για το φαγητό που σας έκανε και τον βρήκατε στο τραπέζι. Ουδείς. Ουδείς. Αντιθέτως, με μάρεις αυτό, εσύ εκείνο, ζητάνε, αυτό από εδώ, δεν είναι έτσι, δεν είναι καλό αυτό. Μάθετε να λέτε ευχαριστώ στη μάνα σας, στον πατέρα σας, που σας μαγείρεψε και φάμε. Που εργάζεται και κομπιάζει για εσάς. Και ας μην είναι τόσο καλά τα πράγματα που σας θέλετε. Η άνεση δεν σώζει. Το να τα έχεις όλα δεν σώζει. Η στέρηση, η νηστεία σώζει. Αν σου λέει, κάπου αλλού λέει, αν δεν σου ζητήσει κάποιος ένα, πρέπει να πας, να το πας με τα πόδια ένα μίλι, πήγαινε τον δύο. Και αν σου ζητήσει ένα, δώσε το δύο. Ας κουραστείς λίγο. Αυτή είναι η αγάπη. Και η θλίψη η οποία έρχεται από τη μη άνεση. Και δεν είναι μέτρο, δεν είναι ασφαλή. Ναι. Είναι μέτρο. Ναι. Το τελευταίο, το 188, λέει το εξής. Μου λέει ο λογισμός μου, αφού μίλησε στον αδελφό μία και 10 φορές, άφησε τον λοιπόν να κάνει όπως θέλει και αμερίπτησε όπως είπαν οι πατέρες. Εδώ τώρα λοιπόν να πας σε αυτό το ωραίο ερώτημα. Δεν αντέχω στον πειρασμό να δικό του. Είναι κάποιος στο μοναστήρι, του λέει μια, του λέει δυο, του λέει 10 φορές. Άστο! Θα τον αφήσω, αφού δεν καταλαβαίνει. Ακούστε τι του λέει. Υπάρχουν δύο ειδών σιωπές. Η μία σιωπή, λέει, είναι κατά Θεό, είναι η σιωπή της συγχώρεσης και της άμυνης συγκατίας. Η άλλη σιωπή είναι που χτίσα από σένα, αλλά σε περιμένω στη γωνία. Μόλις θα πάθεις την πλακία μου, γιατί την ετοίμασες στην πλακία, εδώ είμαστε. Αυτή η σιωπή δεν είναι δουλειμένη. Αν έχεις σκοπό τη σιωπή της ελευθερίας, θα πεις, έχασε την πόλη. Άστα. Παραπέρα και το λες από την καρδιά σου, αυτή η σιωπή είναι δουλειμένη. Αν όμως είναι, θα τα πω. Να πω, εδώ είμαστε. Στη γωνία σε περιμένω. Μεγάλε. Και εκεί, στα έλεγα εγώ, δεν στα έλεγα, Δεν στα έλεγα εγώ, δεν μ' άκουσες. Αλλά να πάθεις. Γι' αυτό σπρίσαν τα μαλλιά μας περισσότερο. Εκεί λέει αυτό, αυτή η σιωπή δεν είναι. Άρα διάκριση και στη σιωπή. Αν κάτι θέλω να θυμόσαστε απόψε είναι αυτή η διάκριση. Όλη η συνάντηση που κάνουμε απόψε έχει το συγκέντρο της το να είμαστε κατά Θεόν διακριτικοί. Διάκριση που πηγάζει από την αγάπη. Διάκριση που πηγάζει από την αληθινό μήνυμα του Ευαγγελίου. Από την αληθινή πραγματικότητα. Διάκριση που πηγάζει από την ταπείνωση και το σεβασμό στην ελευθερία του άλλου και από το γεγονός ότι ο Θεός δεν εμποδίζει το κακό μας σε αυτήν την ζωή. Αλλά μας αφήνει να έχουμε εμείς την ελευθερία να διαλέξουμε. Αλλά όχι να επιφορτώνουμε μετά τις ευθύνες. Λοιπόν, αν θέλει ο Θεός, θα ξαναπούμε την ελευθερία του πρώτου Χριστουγέννου που θα συνάντησε. Να είστε καλά.